Δημοκρατία. Democracy was born right here, that we are sitting today, in Athens. It literally means power of the people, kratos του Δήμου. Democracy is also based on that, the open exchange of arguments in the Agora, a few hundred meters from here. So this is the 3D campaign. And I will continue in Greek. Ως έμβλημα της υποψηφιότητάς μας, όπως νομίζω θα μπορούσε να υποθέσει οποιοδήποτε και πριν από την εκστρατεία, επιλέξαμε την ελιά και το κλαδί της ελιάς. Το σύμβολο της ειρήνης και της σοφίας. Είναι το μυθικό δώρο της Θεάθης Αθηνάς στην πόλη των Αθηνών παρουσιάστηκε ακριβώς στον Ιερό Βράχο κατά τον διαγωνισμό με τον Ποσειδώνα για την ανάδειξη του ποιος από τους θεούς θα προστατεύσει την πόλη. Έγινε όμως το σύμβολο και της Ολυμπιακής Εκεγυρίας κατά τη διάρκεια των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, όταν σταματούσαν όλες οι ορθοδοξίες. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, πρεσβεύοντας τον διάλογο, τη διπλωματία και τη δημοκρατία, θα επικεντρωθεί σε 6 άξονες προτεραιοτήτων εφόσον εκλεγούν. Πρώτον, την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δεύτερον, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες και στις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τρίτον, την ατζέντα γυναίκες, ειρήνη και ασφάλεια. Τέταρτον, την κλιματική αλλαγή και ασφάλεια. Πέμπτον, την θαλάσσια ασφάλεια. Και έκτον, τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις. Η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος θα συνεργαστεί με όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Θα εργαστεί για την προάσπιση του συστήματος συλλογικής ασφάλειας που καθιέρωσε ο χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απαγόρευση χρήσης ή την απειλή χρήσης βίας. Θα επιδιώξει η πατρίδα μου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων και Συγκρούσεων. Αλλά οι αρχές της ειρήνης και της ασφάλειας, ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.